Ναι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Δράση στη Φύση. Αυτή τη φορά βρισκόμαστε στο Ελληνικό, όπως μπορείτε να δείτε στην ταμπέλα πίσω μου, και ήρθαμε εδώ για μια δραστηριότητα η οποία δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το κανάλι. Έχω ξανακάνει εγώ βέβαια, αλλά ήθελα πάρα πολύ καιρό να την κάνω και να την παρουσιάσω. Για τη διαμονή στην περιοχή επέλεξα το Ελληνικό Αρκαδίας. Το χωριό βρίσκεται σε 700 μέτρα υψόμετρο και απέχει λίγο παραπάνω από 20 χιλιόμετρα από τη Μεγαλόπολη. Είναι ένα αρκετά σύγχρονο χωριό με καλοδιατηρημένα σπίτια που διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, αφού τα πιο πολλά είναι πετρόχτιστα. Στην κεντρική του πλατεία βρίσκεται και το σχολείο, το οποίο αν και ανακοινήθηκε σχετικά πρόσφατα, δυστυχώς δεν λειτουργεί για τους γνωστούς λόγους που ισχύουν στα περισσότερα χωριά όπως αυτό. Μπροστά από το σχολείο υπάρχει και το μπρούτζινο άγαλμα του αρχιστράτηγου της Ελληνικής Επανάστασης, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, δίπλα από ένα κανόνι της εποχής εκείνης. Το ράφτινγκ δεν ξεκινάει ακριβώς στο Ελληνικό. Ξεκινάει από το χωριό Βλαχοράπτη. Θα πρέπει να πάμε με το αυτοκίνητό μας εκεί και ομαδικώς θα κατευθυνθούμε στο σημείο όπου θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας μέσα στο ποτάμι. Φτάσαμε εδώ στο Βλαχοράπτη που είναι η έδρα της εταιρείας Trekking Ελλάς όπου θα κάνουμε με αυτήν το rafting. Αφήσουμε τα αυτοκίνητα και όλα μας τα πράγματα εδώ πέρα και πάμε για να τους συναντήσουμε. Α, εδώ είναι η γκαρνταρόμπα. Τώρα συμπλήρωσα φόρμα, τι κάνω? Στα παιδιά εκεί θα σας αναλάβουν. Για να δούμε, πάρουμε μια να είναι πιο άνετη. Ελπίζω να είναι στη μόδα αυτό, ε. Σίγουρα, το μαύρο είναι διαχρονικό, γι' αυτό το επιλέξαμε. Το φερμάρ πάει μπροστά. Αυτό πάει πίσω. Πίσω έπρεπε να πάει το φερμουάρ για την δική μου κατάσταση. Το φερμουάρ ανοίγει από μέσα ή είναι ανάποδα? Ναι, είναι ανάποδα. Πρέπει να γυρίσουμε το μέσα έξω. Ουσιαστικά αυτό το σηματάκι πάει μπροστά. Έχουμε φορέσει τα απαραίτητα υλικά που πρέπει να βάλουμε. Τη φόρμα, το σωσίβιο. Το κράνος χρησιμοποιώ το δικό μου γιατί θέλω να έχω τη βάση για την action κάμερα. Θα μας παραλάβουν με τα δικά τους οχήματα να μας κατεβάσουν από εδώ που είναι η βάση της εταιρείας μέχρι το γεφύρι του Ατσιχόλου. Εκεί είναι η έναρξη της διαδρομής μας. Φτάσαμε στο γεφύρι του Ατσιχόλου. Θα είναι κάθετο και όχι σαν τους ψαράδες εδώ. Κάθετο, εδώ κάνουμε ράφτινγκ. Τραβάει το κάτω χέρι, το πάνω σπρώχνει για να κάνω μοχλό. Χρησιμοποιώ και τον κορμό μου, δηλαδή αυτό είναι το πίσω. Εδώ το ράφτινγκ. Πάμε, επόμενο κεφάλαιο, μετατοπίσει. Χρειαστώ έναν εθελοντή. Ευχαριστώ που εθελοντικά ήρθε. Με εμένα ήθελε, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να απελευθερώσουμε το βάρος τελείως από τη μία πλευρά. Πρέπει να φύγω, αν κάνω αυτό, πολλοί κάνουν αυτό, δεν έχω καταφέρει τίποτα. Πρέπει να βγάλω πόδι και να φύγω τελείως πάνω στον Αντώνη. Συγγνώμη, Αντώνη, έτσι το κάνουμε. Πάμε όλοι αριστερά. Ωραίο. Θέσεις, πάμε πίσω στις θέσεις μας όποτε ακούμε θέσεις. Βασικό παράγγελμα στο ράφτινγκ με την ασφάλειά μας είναι το όλοι μέσα.
στη βάρκα, όχι στο νερό. Τι κάνουμε στο όλη μέσα, τρία πράγματα. Ένα, γονατίζω, φεύγω τελείως από τον πλωτήρα και γονατίζω μέσα. Δύο, το κουπί μου παράλληλα με τον πλωτήρα. Και τρίτον, οποιαδήποτε εμπόδιο, όπως είναι τα κλαδιά, θα τα αποφύγω σκύβοντας προς τα μπροστά. Και αφού πήραμε το μάθημά μας, τώρα θα βγούμε στις βάρκες για να ξεκινήσουμε. Συγχρονιστείτε. Πρέπει να συγχρονιστείτε. Πάμε. Το πίσω το κουπί κοντράρι στο ποτό. Εδώ. Πάμε. Για πάμε. Εδώ μπαίνετε μέσα. Πρώτα η αριστερή, μετά η δεξή. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Γεια σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε. Τα λέμε. Ωραία, πιάνουμε κουπιά όπως έχουμε πει, δεν νόμαστε τις βέστρες. Πάμε αριστερή πίσω. Στοπ. Πάμε αριστερή στους δεξιούς. Στοπ, τώρα το έχετε βρει άψογα, παιδιά. Αυτό είναι το κουπί. Πάμε μπροστά. Βλέπετε τα δέντρα αυτά που έχουν κολλήσει εκεί. Ναι. Αυτή είναι μια μικρή πλημμύρα. Πλέον εδώ είναι οι εκβολές του Λούσιου στον Αλφιό ποταμό. Σωστά. Τον μεγαλύτερο ποταμό της Πελοποννήσου. Σωστά, με συνολικό μήκος 110 χιλιόμετρα. Εμείς θα κάνουμε τα 3,5 πιο έτσι εντυπωσιακά. Μετά μπαίνεις στον ομό Ηλίας, γίνεται flat. Και είναι δύο μέρες για να κάνεις κουμπί μέχρι τη θάλασσα. Αυτοί οι πυργιώτες, ρε παιδί μου. Παντού πρόβλημα. Πυργιώτης αριστερά μπροστά. Μπράβο. Δύο μέρες, παιδιά, σας έχω δύο μέρες. Σας πάω σε δύο μέρες σπίτι. Μόνο του μας πάει. Μόνο του, ναι, γιατί? Μόνο του. Βλέπεις το ρεύμα, έχει αέρα, έχει αεράκι, ρευματάκι. Μας πρόχνει πάνω. Πάμε, έτσι χαλάρα να προς τα πάνω.
Εδώ είναι ήρεμο το ποτάμι. Εδώ είναι χαλαρή βαρκάδα. Αλλά προς το παρόν ισχύει αυτό. Θέλει να μας ξεγελάσει ο Αλφιός. Μας έχει εδώ το χαλαρό του πρόσωπο, το κομμάτι το ήρεμο. Σωστά. Για να μας αποκοιμήσει, ώστε να μην είμαστε προετοιμασμένοι για τα τεχνικά περάσματα που έχουμε μετά. Πάμε τώρα οι αριστεροί στους δεξιούς. Προσεκτικά, όμορφα. Πάμε και δεξί πίσω. Πάμε δεξί πίσω. Stop. Μπροστά. Πρόσεχε τον νου σου. Τον νου σου. Έλα μέσα, έλα μέσα, έλα μέσα. Θα κάτσε την περίπτωση. Πάρ' το κουπί μου, κράτα, κράτα. Ωραία, άσπα κουπί μου. Κάτσε ρε, κάτσε ρε, ας μην το πέσεις. Αυτό ήταν. Παραλίγο, ρε. Παραλίγο. Παραλίγο στον αφρό θα ήμασταν. Πάμε πίσω, χοροπηδάμε και πάμε πίσω, πάμε. Πάμε. Έλα, φεύγουμε, εντάξει. Αυτό το πέρασμα δεν μπορούμε να το περάσουμε γιατί δεν έχει αρκετό νερό ώστε να υπερπηδήσει η βάρκα το βράχο. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουμε αυτό εδώ πέρα το περασματάκι για να περάσουν τις βάρκες οι οδηγοί και να συνεχίσουμε μετά.
Πάμε μπροστά. Εδώ τελείωσε η διαδρομή μας, φτάσαμε στο γεφύρι του Κούκου. Ανεβάσαμε τις βάρκες σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που θα έρθουν μετά με τα τρέιλερ οι οργανωτές να τα πάρουν. Εμείς τώρα εδώ δεν τελειώσαμε, παρά το γεγονός ότι τελείωσε το rafting. Έχει άλλο ένα αξιοθέατο που μπορούμε να πάμε να το δούμε. Είναι ο καταράκτης. Πώς λέγεται ο καταράκτης, Βρόντου? Βρόντου, λέγεται ο καταράκτης Βρόντου. Που είναι εδώ δίπλα. Οπότε είναι ευκαιρία να πάμε να τον δούμε κιόλας και εφόσον έχουμε και την κατάλληλη ενδυμασία να βουτήξουμε κιόλας αν θέλουμε. Στρέφουμε προς τα πίσω όπως ήρθαμε. Όπως ήρθαμε, εντάξει. Έτσι. Κατανοητό. Να το κλείσω πάνω, θέλουμε άλλο νερό. Κλείστο, μην το ξοδεύεις άδικα. Κλείστο! Και κάπου εδώ τελείωσε η σημερινή μας δράση του rafting εδώ στο Λούσιο και στον Αρφιό ποταμό. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, σχόλια κάτω και βεβαίως ένα like στο βίντεο.